Σήμερα στη σημερινή έκτακτη σύνοδο του Υπουργικού Συμβουλίου, το σύνολο των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου έθεσε στη διάθεση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας τις παραιτήσεις του λόγω των τελευταίων εξελίξεων του Δημοκρατικού Κόμμα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε από τους υπουργούς, λόγω των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν και λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων του ιδίου στο εξωτερικό, είναι γνωστό ότι αναχωρεί για το Δουβλίνο την επόμενη εβδομάδα, να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι να οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του, όχι πριν τις 15 Μαρτίου, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο το οποίο απερίφθη χθες στη Βουλή και αφορά τις αποκατοικοποιήσεις. Είναι γνωστό ότι σε αυτή την έκτακτη σύνοδο ήταν ένα από τα βασικά θέματα και επίσης είναι γνωστό ότι είχαν γίνει διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και των κοινοβουλευτικών κομμάτων για κάποιες τροποποιήσεις και οι οποίες είχαν γίνει ήδη αποδεχτές από την κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, στο νέο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί εκ μέρους της κυβέρνησης σήμερα ενσωματώνονται όσες των τροποποιήσεων είχα συζητηθεί στη διαβούλευση αυτή και είχε δώσει τη συγκατάθεσή του ο Υπουργός Οικονομικών, έτσι ώστε να έχουμε και ελπίζουμε υπερψήφιση του νομοσχεδίου. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ κρίσιμα τα θέματα, δραματικές οι εξελίξεις και ελπίζουμε να έχουμε τη συγκατάθεση της Βουλής, έτσι ώστε να μην έχουμε, βάση περιπτώσει, παρατράγουδα τα οποία επηρεάζουν την αξιοπιστία και το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μια στιγμή που ήδη αναχτά την αξιοπιστία της και σταθεροποιείται η κατάσταση. Η τροπολογία στον Δίκο, κύριε Στυλιανίδη, θα συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο? Νομίζω είμαι πολύ σαφής. Οι τροπολογίες για τις οποίες είχε δώσει τη συγκατάθεσή του ο Υπουργός Οικονομικών στη διάρκεια των διαβουλεύσεων με τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Και θα επαναλάβω ότι στο νομοσχέδιο, στο νέο νομοσχέδιο του που ενσωματώνει αυτές τις τροπολογίες, είναι σαφές ότι διατηρείται ο ρόλος της Βουλής καθ' όλη τη διαδικασία των νομοκρατικοποιήσεων και την ίδια στιγμή, και το επαναλαμβάνουμε, το έχει πει και πολλές φορές και ο Υπουργός Οικονομικών, τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι διασφαλισμένα όπως ισχύουν σήμερα σε κάθε ημικρατικό οργανισμό ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία αποκρατικοποίησης. Ευχαριστώ πολύ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέμα της Βουλής, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης. Η Βουλή καταθέτει σήμερα επειγόντως αυτό το νομοσχέδιο και ελπίζουμε το συντομότερο. Τι έγινε χθες, κύριε Στυλιανίδη, αυτή η ενσωμάτωση? Και πρέπει να περάσουμε. Είχε γίνει διαβούλευση και είχαμε τις τροποποιήσεις και θα περνούσαν. Αυτή ήταν η συνεννόηση που είχε γίνει. Νομίζω ότι ξέρουμε όλοι τι έγινε χθες το βράδυ. Οποιοδήποτε άλλο σχόλιο είναι εκ του περισσού. Να είστε καλά. Ο εκ των Υπουργών του Δίκο, Γιώργος Λακοτύπης, ανέφερε ότι ο τόπος θα προχωρήσει με ή χωρίς το κόμμα του, τονίζοντας ότι θα ανακοινώσει αύριο τις αποφάσεις του για το εάν θα αποχωρήσει ή όχι από το Δίκο. Αυτό που έχει σημασία σήμερα, πρόσθεσε, είναι οι παραιτήσεις όλων των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Ευχαρίστησα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την αγαστή συνεργασία που είχαμε τους προηγούμενους 12 μήνες σχεδόν. Και θέλω να τονίσω το εξής. Θέλω να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή προέχει η σταθερότητα στον τόπο και το είχα τονίσει και πριν μερικές εβδομάδες έξω από τη Βουλή. Και όταν είχα πει είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, εννοούσα είτε με το Δίκο στην κυβέρνηση είτε όχι. Πρέπει να προχωρήσει η κυβέρνηση στο έργο της, στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει και να το συνεχίσει για να προχωρήσει να βγάλει τη χώρα από τα αδιέξοδα. Ο πρόεδρος μας ζήτησε να παραμείνουμε στις θέσεις μας για τις επόμενες 15 μέρες έως ότου λάβει τις αποφάσεις του. Και λάκω ότι φεύγει από το Δίκο κιόλας. Και πάλι στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μάλλον σας ζητήσει ο πρόεδρος να είστε υπουργός. Εσείς θα το δεχτείτε? Δεν θέλω να προτρέχω. Ας αφήσουμε τον πρόεδρο. Μας ζήτησε 15 μέρες να παραμείνουμε στις θέσεις μας έως ότου λάβει τις αποφάσεις του. Αποχωρείτε και από το Δίκο? Θα έχετε τη δήλωση μου αναφορικά με το Δίκο αύριο. Μάλιστα.
Ευχαριστώ. Εάν αποφασίσετε να αποχωρήσετε, θα είναι η έκφραση διαμαρτυρίας σας για τον τρόπο που λήφθησαν. Επιτρέψτε μου τη δήλωση αναφορικά με το Δημοκρατικό Κόμμα να την κάνω αύριο. Επειδή μεταδόθηκαν κάποιες σχετικές ειδήσεις χθες στη βάση πληροφοριών για το δικό σας πρόσωπο, τις επιβεβαιώνετε ή τις διαψεύδετε? Σας ξαναλέω. Σήμερα η μέρα ανήκει στις παρετήσεις που σύσσωμα το Υπουργικό Συμβουλίο έδωσε. Αφήστε το θέμα του Δίκο να το συζητήσουμε αύριο. Εκτάκτη συνεδρία της Βουλής μελετάται ακόμη και εντός της ημέρας μετά τη χθεσινοβραδινή απόρριψη του νομοσχεδίου για τις αποκατοικοποιήσεις, εξέλιξη που δημιουργεί νέα δεδομένα όπως διαμορφώνονται οι μνημονιακές υποχρεώσεις της Κύπρου με την ανάγκη εκταμίευσης 150 εκατομμύριων ευρώ μέχρι τις 10 Μαρτίου. Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης συμμετείχε σε έκτακτη σύσκεψη χθες βράδυ υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για μελέτη πιθανών τροπολογιών που θα οδηγήσουν στην επαναψήφιση και έγκριση του νομοσχεδίου. Η αποκρατικοποίηση απερίφθη με 25 ψήφους υπέρ, 25 κατά και 5 αποχές βουλευτών του Δημοκρατικού Κόμματος. Γρίφος παραμένει και σήμερα η νέα στάση που ενδεχομένως να ακολουθήσει το Δίκο, αφού όπως τόνισαν οι βουλευτές που απέσχαν, προϋπόθεση και υπερψήφιση του νομοσχεδίου είναι η έγκριση των τροπολογιών που υπέβαλε το κόμμα και οι οποίες διασφαλίζουν τη μονιμότητα των εργαζομένων ακόμη και αν οι θέσεις τους καταργηθούν. Ήδη πραγματοποιούνται παρασκηνιακές δημόσεις ως προς την πιθανή έκτακτη συνεδρία του Κοινοβουλίου. Η συνεδρία δεν αποκλείεται να διεξαχθεί ακόμη και σήμερα ή την Τρίτη, αφού μεσολαβεί τριήμερο.